Ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια, το αεροδρόμιο του Επιταλίου αποκτά και πάλι ζωή. Από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή υπεγράφει η απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και επαναλειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στο χώρο του πρώην κρατικού αερολιμένα. Είναι σημαντικό γιατί βρίσκεται δίπλα σε έναν παγκόσμιο καταξιωμένο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Και δεν είναι δυνατόν ένα αεροδρόμιο με τέτοιων διαστάσεων, και επιμένω τέτοιων διαστάσεων γιατί είναι ακριβώς το ίδιο με το αεροδρόμιο της Νάξου οι διαστάσεις του. Και στο αεροδρόμιο της Νάξου επιχειρούν και προσγειώνονται αεροπλάνα 42 θέσεων, παρακαλώ. Με την υπογραφή της αποφάσεως ολοκληρώνεται και επίσημα διαδικασία για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί σαν κρατικός, σαν αερολιμένας τέτοιων διαστάσεων. Θέλουμε να χρησιμοποιηθεί σαν πεδίο προσγείωσης που να μπορεί ο τουρίστας υψηλού επίπεδου να μπορεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, να μπορεί να μετακινηθεί ανάλογα με τις δυνατότητες και το τι έχει αποφασίσει αυτός να κάνει, έτσι ώστε να πάει στην αρχαία Ολυμπία, να δει τα αξιοθέατα, τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο, και στη συνέχεια να μείνει μια-δυο μέρες, όσο θέλετε. Όπως είναι φυσικό, αυτή η εξέλιξη μόνο θετικά θα βοηθήσει την περιοχή, αφού χάρη στο αεροδρόμιο του Επιταλίου, πολλοί θα είναι εκείνοι που θα επιλέξουν με μικρά αεροσκάφη να επισκεπτούν την Ηλία και την αρχαία Ολυμπία, με τον τουρισμό να έχει πια άλλη προοπτική. Είναι αναβάθμιση τεράστια, τουριστική αναβάθμιση της περιοχής μας τεράστια. Θα σας πω μόνο τούτο, ότι το αεροδρόμιό μας από την Νότια Ιταλία και από τον Πρίντεζη συγκεκριμένα, είναι 214 μίλια. Τι σημαίνει αυτό? Είναι περίπου 2 ώρες πτήση με τα μικρά τα αεροπλάνα, τετραθέσια, εξαθέσια, δεκαθέσια. Είναι 2 με 2,5 ώρες πτήση. Και με το κόστος του καυσίμου, το οποίο τα μικρά τώρα αεροπλάνα χρησιμοποιούν καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη, είναι πάρα πολύ έως ελάχιστο το να είναι να δώσεις, ας πούμε, 200 ευρώ για μια πτήση να έρθεις με ένα τετραθέσιο αεροπλάνο από την Ιταλία μέσα σε 2,5 ώρες στην